Λοιπόν, και πάμε τώρα, Αντώνη, να ανοίξουμε σύντομα το ζήτημα της ακρίβειας. Καλωσορίζω αμέσως μέσω Skype τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Είστε και εσείς. Τι κάνετε, κύριε Ραυτόπουλε? Είστε δυο Ραυτόπουλοι. Αντώνης και Απόστολος σήμερα μαζί μας. Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, στον χρόνο που έχουμε, θέλω να μου πείτε το εξής. Είδαμε σήμερα κάποια στοιχεία σύμφωνα με τα οποία υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Βεβαίως, τώρα αυτό είναι καλό για τους οικονομολόγους να το συζητούν. Οι πολίτες δεν νομίζω ότι αυτό το βλέπουν στην τσέπη τους προς το παρόν τουλάχιστον. Θα το δουν όμως στο μέλλον. Τώρα, αποκλιμάκωση, κύριε Ραβαντινέ, δεν ξέρω που την είδατε, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία τα δικά μας, αυτό το οποίο μας δείχνουν και τα στοιχεία της Eurostat, μας δείχνουν για άλλον ένα μήνα ότι ο πληθωρισμός, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, είναι αυξημένος για 7ο συνεχόμενο μήνα και κατέχουμε τη δεύτερη θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας περνάει μόνο η Μάλτα. Αφού σας πω, κύριε Ραβαντινέ, ότι πολλές χώρες από τις 27 βρίσκονται στο δείκτη τιμών καταναλωτή σε αποπληθωρισμό. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα το Βέλγιο, μείον 0,14. Η Φιλανδία, μείον 0,26. Η Ουγγαρία, μείον 2,10. Η Λιθουανία μείον 2,10 και η Τσεχία μείον 2,70. Δεν μου λέτε όμως, κύριε Ραυτόπουλε, ποιος είναι αυτός ο οποίος, μάλλον ευθύνεται κάποιος για το γεγονός ότι κάπου υπάρχει αποκλιμάκωση ενώ κάπου αλλού δεν υπάρχει? Ευθύνεται η εσχροκέρδεια. Με μια εσχροκέρδεια, μάλιστα. Ευθύνονται οι ελεκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι δεν είναι μηδενικοί, είναι ανύπαρκτοι στη χώρα μας. Ευθύνονται οι εταιρείες οι οποίες στη χώρα μας, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός πριν από 3 μήνες, μας είχε πει ότι θα πρέπει να καταλάβουν οι πολυεθνικές ότι η χώρα μας δεν είναι χώρα μπανανία. Ήρθε χτες ο Πρωθυπουργός και λέει ότι θα στείλει, είπε ότι θα στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, στην κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, για να της πει ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας από τις πολυεθνικές θα πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην συμβαίνουν, να έχουμε τις ίδιες τιμές με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, άρα τώρα, όπως το πρόβλημα δεν είναι πανευρωπαϊκό, είναι ελληνικό, της ακρίβειας. Ακριβώς. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό το είπε τα πιο επίσημα χείλη, το επιβεβαίωσαν τα χείλη του κυρίου Πρωθυπουργού. Όπου αυτό το οποίο συμβαίνει, όπως είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν μπορεί η τιμολογιακή πολιτική των πολυεθνικών εταιριών να είναι διαφορετική στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι και ο λόγος που θα αποστείλει επιστολή ή θα την έστειλε την επιστολή στην κυρία πρόεδρο της Κομισιόν, στην κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν. Εδώ όμως θα πρέπει να πούμε το εξής. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν προϊόντα, ελληνικότατα προϊόντα, τα οποία, όπως τα απορροκυβευτικά, τα λαχανικά, τα οποία πωλούνται πολύ φτηνότερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά στη χώρα παραγωγής που είναι η χώρα μας. Αυτό δεν αποτελεί ένα πληθωρισμό ο οποίος είναι εισαγόμενος. Ίσα-ίσα το αντίθετο, εξάγουμε τα προϊόντα αυτά. Όπως για παράδειγμα ελληνικό γιαούρτι στο Λονδίνο ή στην Γερμανία θα το βρουν οι καταναλωτές φτηνότερο από ό,τι θα το βρουν στην Ελλάδα που το παράγει. Είτε το γιαούρτι, είτε διάφορα άλλα προϊόντα, όπως σας είπα, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα οποία τα παράγουμε εδώ. Δεν μπορεί εδώ λοιπόν να υπάρχει αυτή η ακρίβεια στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, όταν πότε η κυβέρνηση, αν ξεκινήσουμε από το πλαφόν του περιθωρίου του κέρδους, έχει πάρει 28 μέτρα. Θα θυμάστε πάρα πολύ καλά. Τόσο ο προηγούμενος Υπουργός Ανάπτυξης. Εγώ αυτό θέλω να σας ρωτήσω όμως. Γιατί, κύριε Ραυτόπουλε, άκουσα και σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη στην περιοδία του στη Μακεδονία να λέει ότι ναι, βεβαίως υπάρχει ακρίβεια. Όμως η κυβέρνηση κάνει ελέγχους και επιβάλλει πρόστιμα. Επιπλέον έχει πάρει μέτρα 28 φορές. Και αναρωτιέμαι, βεβαίως έχει καταντήσει κλισέ αυτή η ερώτηση, το καταλαβαίνω αλλά δεν μπορώ να μην την κάνω. Τόσα μέτρα, τόσα πρόστιμα, τόση έλεγχη, μα τι πάει στραβά και δεν περιορίζεται η εσχροκέρδεια την οποία περιγράφεται? Τα μέτρα τα οποία έχει πάρει, εμείς τα έχουμε χαρακτηρίσει ημίμετρα και άτολμα και ταυτόχρονα και αναποτελεσματικά. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι όσα μέτρα και να πάρουν, τη στιγμή την οποία δεν υπάρχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, οι κατάλληλοι, προκειμένου να ελέγξουν την αγορά. Για παράδειγμα, ας μας πει ο Υπουργός Ανάπτυξης σε ποια πολυεθνική έχει πάει το Υπουργείο Ανάπτυξης και έχει κάνει έλεγχο. Για να δει πόσο πουλάνε οι πολυεθνικές τις τιμές στη χώρα μας σε σχέση με τις άλλες χώρες. Να σας πω κάτι. Εδώ δίπλα σας είναι, δίπλα από τον φιλόξενο σταθμό σας, είναι το εργοστάσιο μία από τις δύο πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες εξάγει τα προϊόντα, προμηθεύει όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίες είναι οι τιμές αυτές
που λέει ο αξιότιμος κύριος Πρωθυπουργός ότι θα στείλει την επιστολή στην κυρία Φοντερλάιν, γιατί στη χώρα μας θα πουλάνε πιο ακριβά. Μα εμείς θα παράγουμε. Οι αριθμοί που ακούμε για ελέγχους, που ακούμε κατά καιρούς για χιλιάδες ελέγχους, δεν γίνονται. Ή γίνονται, ας πούμε, σε εταιρείες που δεν έχει αντίκτυπο. Αυτό το ακούω εγώ ως, θα έλεγα, το παραμύθι που δεν έχει δράκο. Να πω το εξής. Να πω ότι πριν από 15 μήνες και συγκεκριμένα στις 10 Μαρτίου του 2023, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έβγαλε ένα πόρισμα, το οποίο αυτό μας έλεγε ότι στη χώρα μας αγοράζουν οι καταναλωτές έως 361% ακριβότερα τα απορριπαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 213% ακριβότερα το βρετικό γάλα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ ρωτάω, γιατί αυτή η παρέμβαση από τον κύριο Πρωθυπουργό δεν έγινε πριν από 15 μήνες, πριν από 2 χρόνια, πριν από 3 χρόνια που ξεκίνησε η ακρίβεια και έγινε σήμερα? Όχι ότι περιμένουμε ότι θα πάρθει κανένα μέτρο ή θα πάρθει καμία απάντηση. Προς Θεού, γιατί μιλάμε για εταιρείες κολοσσούς, οι οποίες η έδρα τους είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Ραυτόπουλε, όσο είναι και να μην απαντούν, και το λέω αυτό γιατί πρέπει να κλείσουμε, ξέρετε και εσείς καλά ότι είναι αμήνυτος ο τηλεοπτικός χρόνος. Γιατί δεν ψωνίζουμε εμείς από τις χώρες αυτές, ως χώρα εννοώ, από τις χώρες αυτές που έχουν φτηνά αυτά τα προϊόντα? Όσο και να μην απαντούν και εσείς, αλλά και εμείς, το ξέρετε πολύ καλά, εδώ θα είμαστε και θα τα επισημαίνουμε κάθε μέρα, αυτά τα οποία επισημαίνετε, με την ελπίδα και με την ελπίδα η πίεση την οποία ασκείται και ασκούμε, να δώσει κάποια στιγμή λύση, γιατί πονάει δυστυχώς η τσέπη του καταναλωτή, όσο και αν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, όσο και αν γίνονται έλεγχοι ή όσο και αν επιβάλλονται πρόστιμα. Έτσι. Το ευχόμαστε και θα χρησιμοποιήσω μία φράση. Και να κλείσετε με αυτό, του παρακαλώ. Αυτό το οποίο θα δώσει λύση στην ακρίβεια είναι η αύξηση των μισθών μέσα από τη διαπραγματεύση των συλλογικών συμβάσεων. Κύριε Ραβατινέ, κύριε Ραυτόπουλε. Ναι. Κύριε Ραυτόπουλε, κύριε Απόστολε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με πολύ ενδιαφέρον πολιτικό.